κατάπαυσον πιλάτων αυτά εις τη μακάριαν ζήτη παρασυφύλα άνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε πασχίσον απάβοντα ανάπαυσον ταρχικά των δούλους που ως πάει στα θάνατος. Όξα μαζί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός ημών ο καταπαυσης άδη. Κοιτάξτε την ασλήσα των καθεδημένων ακούγει τα αρχικά των δούλους σου σώτερα ανάπαυσον. Και νυν καίει και στον ασθενούν ο αμινιμόν αγνή και αυτός παρθένος και αυτός ουκίσασα. Βέζε επί του σωθήνετα σου χάσουν δούλων σου. Και λέει σου μόνος Θεός, και λέει γαλλιώς μη θα σου πάψουν και λέει σου. Έτσι δεόμεθα περί αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως του στηρίσου μοναγός είναι υπέρ την πίστη της πατρίδας ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ χορτήν αυτής παύλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τα εξασκάς αυτών, έλθα δει και αναπαύονται, θα λέει η Βασιλεία των Ουρανών, κι άφησε αυτό αμαρτιών, βαριστώ το χάνο του Βασιλεί και θεμών, ετισόμεθα. Κυρίου Δεϊκόμεν, Κύριε Λέησον, ο Θεός των πνευμάτων και πάλι σαρκός του χάνο του καταπατήσας, το δε διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου στο Ιερουσάλεμ, αυτός Κύριε Λάβα αυτού και δεν φυσικά και κειμένων δουλών του Θεού, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν καπέντρο, ότι είναι ηλίθεια στην αρχή. Πάνω μάρτυμα του παράκου πρακτένε λόγω αργό ηγενείος, ο νόμος και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έχει άνθρωπος είσαι δίκη χαμαρτή. Θεό Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύ τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο Θεός ο οποίος πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ηλπίσιμον δόξα σου. Ο και νεκρό και ζώδον την εξουσία νέφωσα θάνατος βασιλεύσου, Αναστάς εκ νεκρό Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναθεάτου Αγία αυτού Μητρός, τον Αγίον εν δόξη Πανεπιμόν Αποστόλων, τον Οσίου και Θεοφόρο Πατέρων ημών, τον Αγίον εν δόξη Προβατόρων Αβράμις Άντι Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστου Λαζάρου, το Τραϊμέρι και Πάντοδου σου τον Αγίου. Και φυσικά στον εξημών του Δαστάδο Βουλούν που θέλουν σκηνέ δικαίου τάξη, εν κόλπη Αβράμα να πάψε και με τα δικαίες να αριθμίσει εμάς, δε λέει ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας ημνήμη αξιωμακάριστη και εμείς αδερφοί ημών. Αιωνία σας ημνήμη αξιωμακάριστη και εμείς αδερφοί ημών. Αιωνία σας ημνήμη αξιωμακάριστη και εμείς αδερφοί ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός να τους αναπαύσει ενός λεπτού στη γη. Αλλά πολύ συμπαθητάρα και για την άλλη. Το τόπο καταγωγής του Γιώργου Παπατσόνη. Είναι μια μέρα τιμής και μνήμης. Ο Γιώργος Παπατσόνης, και όμως από τον Γιώργο Παπατσόνη μπορούμε να θεωρήσουμε όλους τους γύρους της Επανάστασης που συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Είναι όμως η μέρα μνήμης, γιατί θα πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από το φιλελληνισμό, από τη φιλοπατρία τους, από την ιδιοτέλειά τους, ώστε να γίνουν φωτεινά παραδείγματα για όλους μας, γιατί κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες τους και πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και το καλύτερο παράδειγμα που προκύπτει από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων είναι ότι οι Έλληνες μπορούν το ακατόρθωτο να το κάνουν κατορθωτό, το αδύνατο να το κάνουν δυνατό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του στο Επικεφαλής της Μίσου Ζωοσυφίας, τον Πρόεδρο, τον Σέρος Καλαμαρά, τον Αντίμαρχο, τον Γιώργο Δεδαβίλα, όλους τους φίλους, τα παλικάρια μας εδώ από την Ασθένη, οι προσκάρχους του Λεωνίδα που κάθε χρόνο αναπαριστά τον Δημήτρη Παπατσόνη, όπως και από τους αναβιωτές που φέτος μας τίμησαν με την παρουσία τεσσάρων ατόμων. Και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα ενισχύσουμε αυτή τη γιορτή με κάποιες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Επίσης, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή νιώθουμε που βρίσκεται εδώ ο απόγονος του Δημήτρη Παπατσόνη και της οικογένειας, η Μαρίνα Παπατσόνη, η οποία και αυτή καθημερινά δίνει τον αγώνα της και για τον τόπο αλλά και για την Βασιλεία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζει δηλαδή την αγωνιστική, έχει την αγωνιστικότητα και τη διάθεση για προσφορά προς όφελους του τόπου που είχαν οι προβολή της. Αυτό μας τιμά και εμάς, αλλά πάνω απ' όλα τη Μαρίνα. Μάνα, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Αυτό που είπα και στην κυρία Παπατσόνη πριν λίγο είναι ότι με την ημερομηνία που σειράστηκε ο Δημήτρης Παπατσόνης στα Τρίκορφα, Ιούνιο του 1825, θα προσπαθήσουμε από φέτος να θεσπίσουμε μια γιορτή η οποία θα γίνεται κατά πάσα πιθανότητα εδώ στην Εύα, στο Ναζίρι μας, η οποία θα εμπλουτίζεται με ομιλίες και με κάποιες δράσεις οι οποίες θα γίνονται κάθε χρόνο. Του Δημήτρη Παπατσόνη και των Ιερών της Επανάστασης. Και το Θανάση μας, ο Ψαρούλης. Θανάση, πού είσαι? Μας πήγες και ο Θανάση ο Ψαρούλης, χίλια συγγνώμη τελευταίος, αλλά η τελευταία είσαι ο πρώτη, ο Θανάση ο Ψαρούλης, ο οποίος
πάντα έτσι δυνατός και με πολύ, με πολύ καλές ιδέες για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου. Σας ευχαριστήσω.